Για να δούμε λοιπόν, θα είναι αυτό το παιχνίδι που θα μας δώσει, που θα μας στείλει σε αυτό το ραντεβού στα τυφλά, ότι ώστε από αύριο να είμαστε στα εντός εισαγωγικών λιμέρια του Γκρόσλαντ όπως ξεκίνησε τη σεζόν, χωρίς να φαίνονται τα health bars. Μάλιστα βέβαια χωρίς να φαίνονται, το challenge ήταν να μην φαίνεται κανένα health bar, ούτε το δικό μου καν. Δηλαδή επιθετικά να πρέπει να είμαι καλός και αμυντικά να μην ξέρω πού να καλυφθώ. Το οποίο βέβαια μέχρι να διαλέξω τον Covington, ο οποίος είναι αρέστη και έχει πολύ δυνατά χέρια, αλλά δύναμα πόδια. Δεν θα παίξω, δεν θα πάω σε κατάσταση να παίξω πόδια, να χτυπήσω τα πόδια του, δεν νομίζω υπάρχει λόγος. Εύχομαι να μην την πάει τη δουλειά στο wrestling κομμάτι, και αν την πάει να είναι κάτι να καταλάβει, δηλαδή να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Είναι και αυτός 14, you noob UK. Ναι, άνθρωπος είναι, δεν νομίζω είναι AI αυτό, καλό nickname. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Α, μήπως να πάω στα πόδια τελικά. Άλλο ένα τσεκάκι. Αχ, δεν το πήγα να επιτεθώ. Στο κλίνς πήγε. Είναι δεδομένο ότι θα πέσει σε λίγο. Και μάλιστα τώρα. Αχ. Άργησα να πατήσω το τετράγωνο. Ωραία, θα μας κάνει αυτή τη βλακεία. Και χάσαμε πολύ στα άμυνα. Καλά το πάει. Δεν πρόλαβα να το πατήσω, να κάνω deny. Δεν προλάβαμε. Καλά το, εντάξει, οκ. Okay. Πίστευα ότι μπορούσε να πέσει κάτω και να του σκοσπάσει το κεφάλι. Δεν τα κατάφερα, μας έφαγε στάμινα, ξέχασα το το κέβρα πατήσω το τετράγωνο και πέρα να κάνω deny στο στρίμωγμα. Δεν πειράζει, προς γνώση και συμμόρφωση, δεν νομίζω χάσαμε πολλούς πόντους. Πάμε στο επόμενο.